της 18ης-20ης Δεκεμβρίου θα έχει λυθεί και η απόφαση για το χρέος. Εσείς αυτό τι θα πείτε, δεν το δεχόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή θα μας κόψουν κάτι, θα το επιδείνουν, θα τα επιτόκια, κάτι τέτοιο τώρα υποθέτουμε. Έτσι, να είναι κάτι απόλυτα σαφές. Ναι. Ότι στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται η χώρα ναι. και με δεδομένη την πολιτική απονομοποίηση και απομόνωση αυτής της κυβέρνησης, mm-hmm. εμείς δεν την εξιδωτούμε να κλείσει μια συμφωνία η οποία αφορά τις επόμενες γενιές όταν αυτή θα είναι σπίτι. Εννοείται ότι θα αφισβητήσετε. Άρα δεν θα την αναγνωρίσετε οποιαδήποτε θα ζητήσουμε, βεβαίως. Μπορεί να είναι μια καλή συμφωνία. Πώς θα την αφισβητήσετε, αν δεν έχει την συνένεσή μας. Βλέπω ότι ο έτερος συνάδελφος είναι πιο προσεκτικός. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, προφανώς, αν μας φέρει μια καλή συμφωνία, μακάρι να μας φέρει. Μακάρι να μας φέρει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μιλάμε, ας πούμε, φεύγει το Δέλτα Νιτάφ, αλλά το θέμα είναι το εξής. Φεύγει η μνημονιακή πολιτική, η ακραία πολιτική λιτότητας. Είτε λοιπόν με Δέλτα Νιτάφ, είτε με χωρίς Δέλτα Νιτάφ, έχει σημασία, αν είναι κρατεά η αντικοινωνική μνημονιακή πολιτική. Και σας ερωτώ τώρα εγώ να μας διαφωτίσετε. Μισό λεπτό. Θα μείνουν οι μνημονιακοί νόμοι. Μισό λεπτό, γιατί κάνουμε μία συζήτηση ναι. η οποία βασίζεται περισσότερο στην ερμηνεία και στην προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση ναι, παρά ναι. το αντικειμενικό Ωραία. Του ρεπορτάζ. Διότι εγώ από χθες δεν έχω καταλάβει ότι φαίνεται υπάρχει μία συμφωνία να χωρίσουν τα δύο μέρη, ας πούμε, κοινή συνενέση. Ναι. Δεν ξέρω, ερμηνεύστε μου εσείς δηλαδή, τις δηλώσεις που υπάρχουν. Δεν βάλει όρους. Ερμηνεύστε μου λίγο. Συνενές. Διότι οι δηλώσεις που έχουν υπάρξει, έχω ακούσει για μεγάλο ρίσκο ότι είναι αυτό το πράγμα. Έχω ακούσει για μια προληπτική γραμμή χρηματοδότησης. Αυτή την απορρίπτετε. Η οποία δεν ξέρω. Είναι καλό να φύγει το φρούτο από την Ευρώπη ή κακό. Είναι καλό είναι κακό. Είναι πάρα πολύ καλό λοιπόν, να φύγει το μνημόνιο. Είναι ένα πολύ είναι σημαντικό πάρα πολύ θέμα. Καλό να φύγει το μνημόνιο. Ναι, αυτό όμως είναι δεν είναι σημαντικό πολύ βήμα. Καλό να φύγει το εάν λοιπόν φύγει την καταργήστε. Εάν λοιπόν καταργήστε. Είναι ένα πρώτο βήμα σημαντικό. Εάν λοιπόν καταργήστε τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους. Εάν δεν μας φέρετε αυτή τη στιγμή νόμο για τα εργασιακά που να προβλέπει το lockout. Αν δεν μας φέρετε νόμο ο οποίος να ενθαρρύνει τις ομαδικές απολύσεις. Εάν δεν προχωρήσετε σε μια νέα διασφαλιστική μεταρρύθμιση, τότε βεβαίως ελάτε να κάνουμε συζήτηση. Τότε βεβαίως ελάτε να κάνουμε συζήτηση. Αν γίνουν όλα αυτά, είστε πρόεδρος δημοκρατίας. Μην μονοπολούμε τη συζήτηση. Ορίστε κύριε Γιακουμάν. Εντάξτε, εάν πάρετε τα τελευταία λόγια του κ. Σκουρλέτη, να εντάξετε στο βίντεο σας παρακαλώ πολύ.